Τ' αρέσει η κινάρα? Δεν ξέρω. Δεν έχεις φάει ποτέ? Δεν τρώω. Γιατί? Δεν ξέρω, δεν έχει τύχει. Για κινάρα δεν έχει τύχει? Ρε παιδί μου, και το φαγητό που τα κάνεις. Η μαμά το φτιάχνει, αλλά τυχαίνει να παραγγέλνω εκείνες τις μέρες, κατάλαβες. Α, μάλιστα. Δύσκολη στο φαγητό? Όχι, είναι πολύ εύκολη. Άρα γιατί δεν τρώει κινάρα? Δύο πράγματα δεν τρώω. Αυτά βρήκε να βάλει. Για να μάθεις να το τρως. Τι λοιπόν, να κάνω. Ένα λεπτό για τα υλικά. Λοιπόν. Ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Στο ψυγείο να φέρεις το χοιρινό. Γρήγορα το χοιρινό. Ψυγείο. Ωραία. Πάμε άλλο. Ντοματίνια. Σκόρδο. Φτάνει. Κρεμμύδια, σκόρδα, καρότα. Σκόρδο, κρεμμύδια. Κρεμμύδι φρέσκο. Πράσα. Αλάτι, πιπέρι. Ελαιόλαδο. Πράσο. Άνηθο. Αλάτι, πιπέρι, καρότα, καρότα. Περίμενε καρότα και καρότα. 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 Άνηθο, λεμόνια, λεμόνια, πράσα, πράσα. Φύγε. Πράσα, λεμόνια. Πράσα, πήρα άλλο. Λεμόνια, λεμόνια. Πήρε, πατάτες. Πατάτες. Λεμόνι. Πήρε λεμόνι. Πήρα λεμόνι. Αλεύρι. Αλεύρι. Αλεύρι, πάνω. Δεν είμαι καλά. Πάρε μια ανάσα, νομίζω ότι το πήγαμε καλά. Αρκετά έφερε εδώ πέρα. Για να δούμε τελικά τι χρειαζόμαστε. Χοιρινό. Το έχουμε. Κρεμμύδι. Το έχουμε. Σκόρδο. Ναι. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Να το. Καρότα. Πάρα πολλά. Τα καρότα τα είπαμε. 100 φορές έφερα πολλά. 100 καρότα, όσα είπαμε. Πατάτες. Ωραία. Πολλές. Έχουμε. Εντάξει, το κορίτσι έφερε πολλά. Τέλεια. Κάθε έφερα. Υλικό που θέλαμε. Λεμόνι. Έφερα. Πράσο. Να το. Το είπε 40 φορές η μάνα σου. Έμα. Το έφερε. Το... Αλεύρι. Να το. Κύβο λαχανικών. Δεν φέραμε. Άνηθο. Ωραία. Ελαιόλαδο. Ναι. Αλάτι, πιπέρι. Τα έχουμε όλα. Εντάξει, τώρα κύβω σιγά. Αφού λαχανικά έχουμε. Θα το φέρουμε. Θα πατήσω τον μπάτσα και θα το φέρουμε. Ωραία. 28 λεπτά δικά σα. Τα 14 μπορεί να μπει μέσα, να πάρει τον κύβο λαχανικών ή να κάνει ό,τι άλλο θε. Να δοκιμάσει, να ελέγξει αν τα πάει καλά. Η Αγγελική, ο χρόνο αρχίζει από τώρα. Πέσε από την κατσαρόλα γρήγορα, την κόκκινη. Αυτή. Ναι, ναι. Μεγάλη αυτή. Ναι, ναι, ναι. Γρήγορα, γρήγορα. Ωραία, πάμε. Πλύνε το χοιρινό. Να πλύνω. Πλύνε λίγο το χοιρινό. Γρήγορα. Γιατί τι έχει. Πλύνε το. Πιτσιλίστηκα. Φτάνει. Φτάνει, εντάξει. Χιλιάδες στις λάσπες, τι έχει. Κόβει το μικρά κομματάκια, το κόβουμε μικρά κομματάκια. Νερά δεν θες να βράσω. Βάλε στην κατσαρόλα καταρχήν, βάλε το λάδι να καίει στην κατσαρόλα. Νερό δεν θες να βράσω. Θα βράσουμε και νερό. Βάλε το λάδι στην κατσαρόλα. Κάτσε. Περίμενε, να ανοίξουμε το μάτι. Δείξε το λάδι. Το έχουμε. Ωραία. Το άνοιξα, έτσι. Φέρε και το βραστήρα να ζεσταίνει το νερό. Φέρε το βραστήρα να ζεσταίνει το νερό γρήγορα. Το βραστήρα. Το έχουμε, πάμε. Βάλε νερό, βάλε στην πρίζα. Βάλε νεράκι μέσα. Πώς ανοίγει αυτό. Μαμά, πώς ανοίγει. Από πάνω, από πάνω. Από πάνω. Α, το άνοιξε. Ο Μάρκος είναι ο καλύτερος σου σεσ που μπορεί να έχεις, να ξέρεις. Βέβαια. Μπορεί να μην μαγειρεύεσαι, εγώ τον είχα εκεί όμως. Βοηθάει. Τα μάτια δεν ανάβαλε, ο Μάρκος θέλω. Εκεί. Το χοιρινό σε μικρά κομματάκια. Σε μικρά κομματάκια γρήγορα. Ιχ, μαμά, γάντια. Γάντια, γιατί έχουμε και τον Ιχάκι το ωραίο, έτσι. Ναι, μην το χαλάσουμε. Το περιποιημένο. Μισό. Γρήγορα. Γρήγορα και γρήγορα, περίμενε. Γρήγορα θα τα κάνω. Σε μικρά κομματάκια. Το λίπος θα το βγάλω. Όχι, δεν χρειάζεται. Έχει πολύ. Αυτό είναι το ωραίο. Ε? Το λίπος. Το λιπάκι. Όλο το θες. Όλο, ναι. Όλο. Μικρά κομματάκια. Οι αγκινάρες που μπαίνουν, τσικαρίζονται μόνο. Θα βράσουν, τι θα κάνουν. Ναι, θα βράσουν. Έχεις κάποια ιδέα. Θα βράσουν, θα τις βράσει. Ωραία, να καθίσουμε την κουτάλα, την ξυλινή. Τι? Γρήγορα. Δεν σ' ακούω, μαμά. Γρήγορα, γρήγορα. Αυτό έχεις να πεις. Γρήγορα και γρήγορα. Πες και τίποτα άλλο. Πάρε την κουτάλα, το να κατέψεις. Ω, πιτσιλάει. Μαμά, αυτό πιτσιλάει πολύ.
Σκέπασέ το με το καπάκι, σκέπασέ το με το καπάκι. Γιατί να το σκεπάσω, κρυώνει. Ωραία, φτάνει το κρέας, φτάνει. Φτάνει, ωραία. Καθάρισε τα λαχανικά τώρα. Κάτσε να το κάνω το κρέας πρώτα. Καθάρισε τα λαχανικά γρήγορα. Πώς το βλέπεις, θα ζωντανέψει. Όχι, δεν νομίζω. Παίρνει χρωματάκι ωραίο. Καθάρισε τα λαχανικά, ας το κρέας. Λαχανικά. Καλέ, δεν κόβει αυτό. Θα αργήσεις, βγάλ' τα γάντια. Γιατί να τα βγάλω, ρε μαμά. Θα αργήσεις, δεν σε βολεύουν, θα αργήσεις. Δεν αργώ. Κοίτα, εγώ είμαι expert εδώ. Πάμε. Το ψιλοκόβω. Όχι πάρα πολύ. Τι εννοούμε με αυτό τώρα. Περίμενε, να ανακατεύω. Μην καεί. Ωραία. Ταξίδια έχεις πάει πουθενά. Πολλά. Πού. Πολλά. Ευρώπη, Αμερική. Εξωτερικό δεν έχω πάει. Α, εδώ Ελλάδα. Ναι, Ελλάδα. Έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα. Όλη την Ελλάδα. Και με το σύζυγο. Ναι. Έχω φτάσει μέχρι τα προμακοχώρια. Προμακοχώρια. Ναι. Ναι. Τέλεια. Πολύ ωραία. Γρήγορα, παιδί μου, γρήγορα. Θες πολύ κρεμμύδι. Φτάνει. Καθάρισε τα καρότα. Εσύ, Αγγελική, ταξίδια έχει κάνει. Εγώ δεν είμαι ποτέ σπίτι. Όλο ταξιδεύω. Πού, εδώ Ελλάδα. Όχι. Εξωτερικό. Αλήθεια, πού? Έχω πάει στην Ισπανία, στη Βαλένθια. Έχω πάει στο Παρίσι, έχω πάει στο Μιλάνο, έχω πάει στη Βενετία, έχω πάει στη Μάλτα. Πώς κόβεται το καρότο. Κοσμογυρισμένη. Έχει πάει σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Με ποιον πας εκεί? Μικρά, μικρά τα καρότα, ε. Κοίτα, τα περισσότερα τα έχω κάνει με το Γιώργο. Ναι. Αλλά πάω πολύ συχνά με τη βαφτιστήρα μου. Η οποία τι ηλικία έχει? Έχουμε την ίδια ηλικία. Α. Ναι. Και πώς γίνεται αυτό? Πατάτες. Πατάτες. Άρχισε πατάτες. Ζελίδι, εσπρέσο. Τη βάφτισα ενήλικη. Τη βάφτισα... Ελληνίδα είναι? Όχι. Α. Από? Είναι από την Αλβανία. Και τη βάφτισα εγώ πριν 3-4 χρόνια περίπου. Ναι. Και ήταν τέλεια εμπειρία. Είναι λίγο την πατατούλα, να την πλύνεις λίγο, πλύνεις τα λιγάκι. Και γιατί δεν την είχαν βαφτίσει οι γονείς της? Γιατί θέλανε να διαλέξει αυτή τι θέλει να κάνει. Ψηλές, ψηλές πατατούλες. Να μεγαλώσει δηλαδή και να επιλέξει τη θρησκεία που θέλει. Ναι. Μάλιστα. Έτσι. Και διάλεξε να είναι χριστιανή ορθόδοξη. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, και οι γονείς της είναι έτσι, αλλά απλώς δεν ήταν βαφτισμένοι. Μάλιστα. Στην αρέσει που δεν έχουν και άγχος καθόλου. Ναι, δεν έχουν. Είναι χαλαρές. Κόψε τον άνηθο. Ναι, κόβω και μετά. Αλάτι, πιπέρι. Και τσαγκινάρες μέσα. Ωραία. Ωραία, αλάτι, πιπέρι, ρίξε. Λοιπόν, αλάτι. Τώρα, άμα τα δει αυτά ο Γιώργος Μάρκο, τι θα σου πω. Κάνει το αλάτι. Άμα πιπέρι. Δει την κουζίνα έτσι, τι. Πιπέρι, πιπέρι. Πιπέρι. Τι είναι, τακτικός πολύ. Ναι, με τη μαγειρική λόγω της δουλειάς του μου λέει η καθαρή κουζίνα είναι μισή αρχοντιά, άμα δεν έχει. Τι τσαγκινάρες μέσα, τσαγκινάρες. Ναι, παιδί, μα είσαι σπίτι σου μόνη σου, εντάξει, και έχεις χρόνο τώρα, εδώ και εγώ είμαστε. Ναι. Όλες. Δεν προλάβει, όλες. Γιώργο όχι όλες, όχι όλες. Φτάνει, 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 φτάνει. Ωραία. Να δω πώς θα δοκιμάσω εγώ που δεν τρώω αγκινέρα. Γιατί δεν τρως? Δεν μ' αρέσει καθόλου. Θα δοκιμάσεις. Δεν σ' αρέσει. Μπορεί να αλλάξει γνώμη σήμερα. Δεν πρόκειται. Πράσο έβαλες. Όχι. Βάλε και το πράσο. Μισό λεπτάκι. Γρήγορα. Το κάτω ή το πάνω. Κόφτω αυτό. Ποιο να κόψω. Αυτό. Δεν κόβεται ρε μαμά. Πάρε ένα τηγάνι τώρα να το τσιγαρίσεις. Είτε το ξεχάσαμε πριν, πρέπει να το βάλεις από πριν. Γιατί ένα τηγανάκι το τσιγαρίσεις. Αν το γρήγορα. Βάλω τώρα δεν γίνεται. Ένα μικρό τηγανάκι, ρίξε λάδι. Λίγο λαδάκι. Άναψε το μάτι. Λοιπόν. Θες πολύ πράσο. Ναι, να το γλυκάνει, θα είναι ωραία γεύση. Φόμπι έχεις, Γιώτα? Λέκω. Αλήθεια, τι, το εγκόμιο του Βασιλή? Λέκω τσάντες. Πώς σου ήρθε αυτό? Είδα μια φίλη που είχε πλέξει, μου άρεσε, ξεκίνησα από το YouTube, είδα πώς βιντεάκια. Γίνονται, βιντεάκια. Και μπράβο. Ναι, έχω πλέξει πάρα πολλές. Πόσο σου κάνει να φτιάξεις μια τσάντα? Ανάλογα, επειδή εργάζομαι κιόλας. Βλέπεις πόσα μια μαγαζιά βδομάδα. Θα μπορούσε να έχει ανοίξει. Αλήθεια. Βέβαια. Πλέκει, πείτε σκάνει. Τις χαρίζεις? Τις χαρίζω. Μεγάλες ή μικρές? Και μικρές και για βόλτα και πιο μεγάλες, καθημερινές. Διάφορα σχέδια. Ναι. Μπράβο. Ναι. Ωραία. Εσύ κρατάς τσάντα της μαμάς?
Καμία. Γιατί? Δεν του αρέσει. Δεν είναι του στυλ μου. Η πλεκτή τσάντα ή όπως ναι. Την κάνει η μαμά. Α σου πω για πάρε, πάρε ένα ποτηράκι και ρίξε μέσα αλεύρι για να δέσει σάλτσα. Ποτηράκι από κάτω έχει κούπες, ποτήρια. Ναι, πόσα ένα κουτάλι. Ένα κουτάλι. Κουτάλια έχει και εκεί μικρά, από κάτω πιο μεγάλα, ό,τι θες. Ένα μεγάλο πάρε. Τι είναι αυτό? Αλεύρι. Ναι. Αλεύρι. Ναι, ναι, ναι. Για να κάτεψω τον αλλιώς το αλεύρι. Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Α, δεν ήθελες πολύ. Το βλέπω για αλευρόκολλα. Αυτό έχει γίνει... Αλλά μια φορά, τρως και κολλάς, κολλάς. Έτσι είναι. Ρίξε μέσα, μα έλειωσε το αλεύρι, ρίχτω μέσα για να δέσει σαλτσούλα. Ρίχτω. Μην βάλεις άλλο νερό. Μην βάζεις θέλει, νερό. Θέλει. Δεν θέλει. Μαγικό είναι αυτό τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Αλεύρι με καυτό νερό. Γιατί? Γρήγορα. Ωραία. Ρίχτω μέσα. Συγγνώμη λίγο. Και στύψε το λεμονάκι τώρα. Ανακάτεψε το γρήγορα να πάει παντού. Ανακάτεψε το. Ωραία μυρίζει πάντως. Mm-hmm. Ωραία. Το κουτάλι. Το πράσο. Έχει πάρει χρώμα το πράσο. Θέλει λίγο ακόμα. Βάλε το πάνω στο μάτι όμως. Α, ωραία. Τι μου είπες να κάνω? Τα λεμόνια στύψε. Α, να τα... Τι κάνεις παιδί μου? Πόσα λεμόνια να στύψω? Βάλε και ένα κύβο μέσα. Ναι, πόσα λεμόνια να στύψω? Να το δοκιμάσεις. Δύο θα... Όχι. Μην το κάνω πολύ ξινό. Φτάνει τόσο. Κύβο. Ρίξε ένα κύβο μέσα. Αφού έβαλα αλάτι, μήπως να βάλω το μισό. Δεν θα είναι πολύ αλμυρό. Θα δοκιμάσαι τώρα από το αλάτι να δεις πώς θα είναι. Κάτσε, θα βάλω το μισό και θα δω. Πόπου. Αχ, ωραίο. Πώς το βλέπεις? Γίνεται, δεν ξέρω το κρέας αν έχει ψηθεί. Ουσιαστικά το κρέας μαγειρεύει από την αρχή, δηλαδή 28 ναι. Λεπτά, πέρα μαγειρεύει τα 25, ας πούμε. Ναι, ναι. Εξ αρχής, ακριβώς. Ήταν το πρώτο που μπήκε. Μπορεί να κατέβεις πολύ και λιώσουν οι αγκινάρες. Αλλιώνουν, ναι. Βέβαια. Και κλείς το καπάκι για να βράσει. Ωραία. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο όμως. Ωραία, να σου πω, έλα τι είμαστε εδώ πέρα, τα σουπλά να είναι έτοιμα και τα πιάτα. Να βάλω λίγο νεράκι. Να δέσει σάλτσα, ε. Να δέσει σάλτσα. Να βράσει και η πατάτα όμως. Λοιπόν, να βάλω τα σουπλά πάνω. Για μπες, δες. Δείξε λίγο νεράκι ακόμα. Δείξε λίγο, πολύ λίγο νεράκι. Από λεμόνι είναι εντάξει, φτάνει, φτάνει. Ναι, θα βάλουμε και στο τέλος. Κοίταξε. Το πάμε καλά. Αν πετύχει το λεμόνι και ψηθεί και το χοιρινό, ας πούμε, να ψηθεί λίγο, το έχουν πετύχει. Έχει πολύ ωραία εικόνα, έριξε και την αλευρόκολα και όπως λέει. Θα δούμε αν την έχει πετύχει, είναι σε πολύ καλό η φάση. Τώρα πρέπει να δούμε αν θα πετύχει άλλα τα πίπερα, ξέρεις. Ναι. Αλλά... Εντάξει, δοκιμάζει όμως. Ναι, ναι. Τι? Κόψε φετούλες λεμονάκι για το γαρνίσμα και άνηθο. Ναι. Ωραία. Στρογγυλό. Άλλη μια φετούλα. Ναι. Ναι. Κόφτα μετά στη μέση. Ναι. Ωραία, εδώ στο πιάτο για να το γαρνίρουμε και μετά και άνηθο. Στο τέλος θα τα βάλω. Ε? Στο τέλος θα τα βάλω. Α! Πώς τη βλέπεις? Καλή. Έχω κάνει καλή εκπαίδευση. Βέβαια, βέβαια. Και έχουν γίνει όλα πολύ γρήγορα. Μας έχει μείνει πάρα πολύ χρόνο. Πρώτη φορά τόσο πολύ χρόνο και θα τέτοια άνεση. Είμαι υπάκουη. Εννοείται θα χορέψουμε, αλλά νομίζω πρέπει να χορέψουμε μόλις τελειώσει. Μην αφαιρεθούμε τώρα και χάσουμε το στόχο μας. Περίμενε. Κάπου είχα εδώ ένα. Να ετοιμάσουμε ένα τραγουδάκι από Εφηθόδη πάλι. Τι άλλο θες? Τι ακούς? Τι άλλο. Ο πυργός τι ακούει? Κλαρίνα. Εντάξει, έχουμε κι άλλους έτσι δημοτικούς. Δημοτικούς. Ό,τι να είναι. Βάλτε μας εδώ να το κάψουμε σήμερα. Όχι το φαΐ. Όχι το φαΐ. Δοκίμασε για λαπάκι. Να γλεντήσουμε. Νομίζω θέλει λίγο. Ωραία, ρίξε λίγο λατάκι ακόμα. Πιπεράκι, θέλει άλλο? Εγώ θα βάζα. Ωραία, ρίξε λίγο πιπεράκι ακόμα. Καλώς τον. Τι γίνεται?
Νομίζω καλά, σήμερα έχουμε ένα ξεκάθαρο φαβορί. Ναι. Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε. Εσείς αργήσατε πολύ στα μακαρόνια. Ναι, το χάσαμε εκεί πέρα ότι έπρεπε να έχουν μπει νωρίτερα. Εντάξει. Εδώ. Και τον άνισο. Από πάνω. Ωραία. Τώρα, στα πόσα θα στήσουμε. Δούμε. Δοκίμασε το χοιρινό και φύγε. Άστε αυτό. Τέλειο. Το έχεις κάνει μετά το φαγητό αυτό. Αγκινάρες με χοιρινό. Δεν τρώω αγκινάρα. Α, ναι. Τι συχαίνομαι. Εσύ. Δεν το έχω φάει αφού δεν τρώω αγκινάρα. Καλά, μπορεί να έχεις φάει παλιότερα. Πού μάθετε, παιδί μου. Χωρίς χοιρινό. Αγκινάρες με πατούλες, αυτά, ναι. Χωρίς χοιρινό. Τώρα θα το δοκιμάσω πρώτη φορά και θα δούμε. Ξέρετε, μια φορά είχα φάει γκινάρα που λίγο κάπως μου άρεσε στην Κρήτη. Άπα μας ένα έργο. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Ήταν κάπως διαφορετικό όμως. Εντάξει, ίσως έπαιζε ρόλο και η παρέα που ήταν τότε εκεί. Κατάλαβες. Θεατρική ομάδα είμαστε, εντάξει. Εντάξει, πάλι θέατρο έπαιζες. Τον είχες γνωρίσει. Πάλι θέατρο έπαιζες. Όχι, άρα ήταν διαφορετικά. Τα τρώγα γκινάρα, ρε Μάρκο, με είχε γνωρίσει. Όχι, εντάξει. Μόνο κρέας. Μόνο μπάμια. Η μπάμια μου αρέσει, by the way. Αλήθεια, δεν το έχεις πει τόσο καιρό. Δεν το έχεις καταλάβει. Γιατί είσαι τόσο καιρό μαζί. Σαρκαζόμαστε κιόλας, Μάρκο. Όχι, την αλήθεια, μου έχει πει. Αυτό λέω, μεταξύ σοβαρού και αστείου. Ότι τρώει μπάμιες και τις αρέσουν. Έτσι, εννοείται. Μεταξύ σοβαρού, ναι. Τα γνωστά. Θα πάρω μια κουτάλα. Ε, μαμά. Έχει και αγάπη μου κουτάλες. Έχει και εκεί κουτάλες. Μια καραμελίτσα λοσταλή. Και εσείς ήρθατε στο φτωχικό σας εδώ και δεν πέρασατε. Μια καραμέλα θέλει να φάει, τη λιγουρεύεται εκεί πέρα στο βαζάκι. Λέω, κάθε μέρα λέω. Δεν έχω πάρει μια καραμέλα. Προλαβαίνεις. Τρία λεπτά έχουμε. Τρία λεπτά έχουμε. Προλαβαίνεις. Να φέρει καραμέλα. Έχουμε. Ξέρεις τι. Γιατί τρέχεις, παιδί μου. Θα του πάω καραμέλες. Κάντε δουλειά εσείς. Έχουμε χρόνο μπόλικο. Θα πάρω την τρυπητή μαμά. Όχι, πώς θα πιάσει ζουμάκι, να βάλεις και λίγο ζουμάκι. Θα πάρω και τις δύο. Ωραία. Άστασε εδώ τις αγκινάρες από εδώ. Ωραία, Μάρκος. Έλα, αγόρι. Έλα, όλα δικά του εκεί, εκεί, εγώ δεν... Μία. Μία, δώσ' μου. Δεν έχω πολλές. Την τυχερή. Δεν έχω πολλές. Την τυχερή. Άντε, την τυχερή. Έλα, με γεύση μπάμιας. Πάμε μέσα, τα λέμε και λίγο. Φτάνει. Νομίζω θέλει λίγο αλάτι. Δεν είμαι σίγουρη. Πάλι λίγο ακόμα και ξεκινά να στείνεις γρήγορα. Έχουμε χρόνο, νομίζω δύο λεπτά ολόκληρα, εντάξει. Δοκίμασες. Δοκίμασα, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Το κρέας έγινε. Λοιπόν, θα φτιάξουμε το Έκτορα πρώτα. Γρήγορα. Περίμενε, Μαρή. Ω, βλέπω την μπάμια. Την μπάμια, λέω. Στην στο κόλλησο ο Μάρκος. Εμπέρδεψε ο Μάρκος. Την αγκινάρα και δεν. Ωραία, φτάνει. Φτάνει, ωραία. Ωραία. Ναι, βάλε και στο άλλο πιάτο γρήγορα, και στο άλλο πιάτο γρήγορα. Μαμά, μην με αγχώνεις. Ήρεμε σκύνες. Ένα λεπτό έχουμε, γρήγορα. Ένα λεπτό ξέρεις τι είναι. Φτάνει. Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Φτάνει. Ωραία. Βάλε τη γαρνιτούρα, το λεμονάκι λοιπόν. Και τον άνηθο. Εδώ. Λοιπόν, λίγο χοντρά τα έχω κόψει, αλλά δεν πειράζει. Πώς θα θες, έτσι, ωραία, εντάξει, εκεί. Είναι, τρία. Και άλλα τρία απ' την άλλη. Ωραία, και λίγο άνηθο. Και λίγο άνηθο. Γιατί δεν πέφτει. Γρήγορα. Ωραία, φτάνει άνηθος. Λίγο στημένο λεμονάκι. Γρήγορα. Δεν λέει άλλη λέξη, μόνο γρήγορα. Και πάλι χρόνο λίγο πιπεράκι. Εγώ θα πω αργά. Ωραία, ξέσαι και λίγο το λεμόνι γρήγορα. Τι να ξύσω. Το λεμόνι, ξέσαι λίγο λεμονάκι. Τρώει. Φτάνει, φτάνει. Δεν έχει πέσει. Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Ωραία. Και θα βάλω και μια τσαχπινιά. Βασιλικός θα γίνω στο
Τσάμικο, ωραίο, εντάξει. Τέλεια. Βασιλικό θα γίνω για το χατήρι σου. Φαίνεται. Αυτό και τα παιδιά. Ωραίο μου φαίνεται. Μου φαίνεται ότι έχει γίνει και όλα. Θα δοκιμάσω σε λίγο και με τη μαμά. Είσαι ευχαριστημένη. Πάρα πολύ. Όχι, λέω τον ήχη. Τα πήγα τέλεια. Τον ήχη. Σου πέτυχε αυτή τη φορά. Ναι, λίγο άνηθε, μια χαρά, αλλά ναι. Τέλεια τον ήχη. Και η μαμά όμως τον ήχη από ό,τι βλέπω. Για να είναι... δείξουμε ότι και με τα νύχια μπορούμε να μαγειρέψουμε. Σε δύο χρώματα, κόκκινο και ζεύρα. Ε. Τέλεια. Λοιπόν, από ό,τι είπε η μικρή, αυτό θα πάει στον Έκτορα, συμφωνεί και η μαμά. Άρα αυτό θα πάει στα παιδιά. Για τον Άκη και τη Βασιλική. Τέλεια. Περιμένουν πώς και πώς. Ωραία. Πάω. Εννοείται.